Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας και η Γουέστια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Κοτοπούλης, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο της εστίασης, ευχήθηκε καλή χρονιά. Ευελπιστούμε σε μια καλύτερη φάση όλων των πραγμάτων για όλους τους κλάδους και για την κοινωνία, προκειμένου να πάμε καλύτερα και να φύγουμε από αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και βουλευτές της Αχαΐας, οι οποίοι ευχήθηκαν να έρθει το 2017 η ανάπτυξη στην περιοχή. Ο κλάδος αυτός που εκπροσωπεί ως Κεανά έχει ένα δυναμισμό και μέσα στην κρίση έχει αποδείξει ότι διάφορους τρόπους μπορεί να ξεπερνάει προβλήματα, να στέκεται στα πόδια του. Όταν φρέσκοι άνθρωποι εμφανίζονται στο προσκήνιο με στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα του χώρου, να προτείνουν λύσεις και να φτιάξουν καινούργια πράγματα, υπάρχουν αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης του Συλλόγου είναι η Γουέστια. Δίνετε μάχες πραγματικά μόνοι σας με ένα κράτος, όχι ανύπαρκτο, με ένα κράτος απέναντι στις πρωτοβουλίες σας. Να ευχηθώ καλό κουράγιο σε όλους, διότι με τα μέτρα που έρχονται το 2017, μέτρα που είναι επιλογή της κυβέρνησης, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Μακάρι λοιπόν στη φετινή χρονιά να γίνουν τέτοιες ανατροπές που να πείτε εσείς μπροστά που αποδείξατε ότι μπορείτε να ανοίγετε δρόμους. Στο πλευρό της προσπάθειας αυτής του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής του Νομού Αχαΐας στέκονται από την πρώτη στιγμή και τοπικοί φορείς και άρχοντες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την κλαδική έκθεση Γουέστια. Να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ελκυστικές, να κάνουμε το νομό μας πιο ελκυστικό, να δούμε με μια τάση εξωστρέφειας που ξεκινάει μεν από την πρωτοβουλία που παίρνει ο Σύλλογος, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί ξεκινάει από κάτω. Αλλά πρέπει να αγκαλιαστεί και να βρει μιμητές από φορείς, όπως είναι η Περιφέρεια, όπως είναι ο Δήμος. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες και αντίξωες χρονιές, τέλος πάντων, και μέσα στην κρίση, τελικά είναι ο μοναδικός κλάδος στα επιστημιστικά επαγγέλματα, τα οποία κρατάνε, ας πούμε, πολύ περισσότερα από εμάς τους υπόλοιπους. Το φλουρί αντιστοιχούσε σε ένα τρίμερο στα Καλάβρη τα προσφορά του Κεανά.